και να καλησπερίσουμε τον Μπλάντεν Φούρτουλα, ο οποίος είχε δύσκολο έργο και στα δύο παιχνίδια. Σαν σήμερα πριν από 38 χρόνια το παιχνίδι στην Τούμπα 0-0. Ο ΠΑΟΚ είχε ευκαιρίες, δεν κατόρθωσε να κερδίσει, και αν είναι κάποιος αδικημένος από εκείνο το παιχνίδι, κύριε Φούρτουλα, νομίζω ήταν ο ΠΑΟΚ. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας και καλησπέρα σε αυτούς που μας ακούνε. Καλησπέρα. Και σας ευχαριστώ. Καλησπέρα, καλησπέρα, Χριστόφορε. Γεια σου. Με γυρίζετε 40 χρόνια πριν. Μπράβο, μπράβο. Τώρα καταλαβαίνω. Δεν είναι και πολλά. Ωραία χρόνια. Δεν είναι και πολλά, 40 χρόνια. Τι είναι 40 χρόνια. Μάλιστα. Ωραία βραδιά ήταν εκείνη, αλλά δυστυχώς πέσαμε σε έναν διαιτητή και στο όνομα που επέκτησε ο διαιτητής στο όνομα της Bayern Μονάχου, γιατί φαντάστε τι θα είχαν οι Bayern αν αποκλειόταν εκείνο το βράδυ, μόνο από διαφημίσεις. Σωστά. Θα πω από όλα τα άλλα. Στο παιχνίδι της Τούμπας, κύριε Φούρτουλα, που είναι σαν σήμερα το 0-0 στην Τούμπα, εντάξει, φαντάζομαι θυμάστε πολύ καλά την ατμόσφαιρα. Ήταν ένα παιχνίδι που από ό,τι έχω διαβάσει δεν ήμουν στο γήπεδο. Υπήρχαν δύο πυρήνες οπαδών, ένα στη θύρα 8 και ένα στη θύρα 4. Ήταν η ατμόσφαιρα απίστευτη. Ο ΠΑΟΚ είχε ευκαιρίες στην Τούμπα. Είχε και μια περίπτωση που φώναξε για πέναλτι στο 24. Γενικότερα είχε και σουτ, είχε ευκαιρίες. Θα μπορούσε να πάρει μια νίκη στο μάτς της Τούμπας. Παίξαμε και τα δύο παιχνίδια, και εντός και εκτός έδρας, στα ίσια την Bayern. Βέβαια, όλοι μας είχαν οι outsider και ήμασταν, αν το πάρετε έτσι. Ναι, εντάξει. Ονομαστικά και με την αξία. Αλλά παίξαμε στα ίσια στην Τούμπα, είχαμε ευκαιρία για ένα, νομίζω, και άλλο γκολ. Αλλά εντάξει, ήταν και αυτή η καλή. Ήταν ένα πολύ ωραίο μάτι σε μια όχι γεμάτη Τούμπα. Δεν μπορούσε ούτε βελόνα να πέσει. Τι να πω. Ήταν ωραίες βραδιές αυτές. Και νομίζω ότι είμαστε συνέχεια των προηγουμένων καλών αγώνων, είτε με την Μπαρτσελόνα, είτε με τη Λιόν, με τη Λέγια πιο μπροστά από μένα και τη Λιόν φυσικά. Έτσι δημιουργήθηκε και μεγάλη ομάδα από τα παιχνίδια, όχι μόνο στην χώρα σου, αλλά πόσο μάλλον εκτός χώρας και με μεγάλες ομάδες. Είναι ο ΠΑΟΚ, κύριε Φούρτουλα, η μοναδική ομάδα στην ιστορία της Μπάγκερν που σε διπλά παιχνίδια τους κράτησε στο 0. Δεν το έχει κάνει καμία ομάδα, και έχει παίξει πολλά παιχνίδια η Μπάγκερν και έχει ισοπεδώσει ομάδες, αλλά ο ΠΑΟΚ παραμένει από τότε μέχρι τώρα η μοναδική ομάδα που σε δύο ομάδες δέχτηκε γκολ από τους Βαβαρούς. Είναι παράσιμο και για την ομάδα και για εσάς. Ευχαριστώ για αυτή την πληροφορία, δεν την ήξερα, να είμαι ειλικρινή. Ναι, έτσι είναι. Οπότε και για εσάς που είστε κάτω από τα δοκάρια είναι ένα παράσιμο, έτσι δεν είναι? Δεν είχατε εύκολο έργο. Σίγουρα. Όχι, εντάξει, ήταν δύσκολο. Είχαμε βέβαια και καλή ομάδα, να είμαστε ειλικρινείς. Ναι. Ειδικά από το κέντρο και μπροστά ήμασταν πολύ καλοί. Γενικά εκείνη την εποχή η ομάδα του ΠΑΟΚ βασικά ήταν το κέντρο. Κούντας Τερδονίδης, Σαράπης, ήταν μοχλός δύναμη εκείνης της ομάδας. Καταλάβετε. Ναι. Σε μία συνέντευξη έχει δηλώσει ο κύριος Πφάφε, κύριε Φούρτουλα, πως περάσαμε δύσκολα και στα δύο παιχνίδια. Και νομίζω είναι για σας μια δικαίωση ότι παραδέχονται και οι Γερμανοί, όχι τότε βέβαια, μετά από πολλά χρόνια, προσφάτως, ότι ήταν λίγο μυστήριος ο διαιτητής στη ρεβάνς του Μονάχου, ειδικά στα πέναλτι. Στη ρεβάνς με τα πέναλτι άδικα αποκλειστήκαμε, γιατί άδικα με γύρισε και στα δύο πέναλτι ο διαιτητής. Δεν κουνήθηκα πιο μπροστά, αν το δείτε, εγώ το έχω δει χιλιάδες φορές. Αλλά εκείνο που έχει σημασία είναι ότι εμείς και στην επανάληψη είχαμε ευκαιρία τελευταία λεπτά, μάλιστα ο Κωστίκος και πρόβλημα στο νομίζω ο Αλεξανδρίδης, είχαμε ευκαιρία να κερδίσουμε στα ίσια τα μάτια, να μην πάμε στα πέναλτι. Αλλά όταν πήγαμε στα πέναλτι, εκείνο που μου έμεινε εντύπωση είναι βγήκε στο πίνακα του γηπέδου ότι αποκτήθηκαν άλλες ομάδες της Γερμανίας και έγραφε «Βαβαρή σε εσάς είναι η τιμή του γερμανικού ποδοσφαίρου». Και νομίζω ότι βλέποντας αυτά διαιτής ότι το είχε υπόψη και λίγο έπεσε, κοίταξε λίγο. Γιατί αν δείτε και ο Πάπου πιάσε του Βασιλάκου, του πέραν και δεν άλλο, έκανε 2-3 βήματα και δεν το γύρισε.
τι να πούμε τώρα, ήταν η μεγάλη βραδιά, ήταν φοβερό μάτς, λυπηθήκαμε όλοι, ήταν η μεγάλη ευκαιρία να κάνει ακόμη ένα μεγαλύτερο βήμα στην ιστορία του ΠΑΟΚ. Δεν θα ξεχάσω το συγκεκριμένο το Παντελάκι, καημένος, ήδη με τη φαλάκρα του, σκουπιζότανε, ήθελε να προκριθούμε. Και να σας πω και μια λεπτομέρεια που και αυτή παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Λέμε για τους Γερμανούς ότι είναι ψύχρεμοι. Αλλά όταν φτάσαμε στα πέναλτι, ο Λάτεκ, ο προπονητής, ο συγκεκριμένος, και ο Ρούμενιγκ, ο Χένες, ήρθε, ήρθε στο... Αυτός ήταν διευθυντής και καθόλου στον πάγκο, δίπλα στο Λάτεκ, προπονητή. Και ήρθε να ρωτήσω τον διευθυντή αν ο Φαφ έχει δικαίωμα να βαρέσει το πέναλτι. Και ας κοιτούσα με απορία ο διαιτητής και λέει βέβαια μπορεί να βαρέσει. Και Φαφ βάρεσε το τελευταίο και έβαλε στο γάμα το τελευταίο γκολ. Και ακόμη μια λεπτομέρεια ότι αυτή τη φωτογραφία στο σπίτι στο σαλόνι την έχει ο Φαφ. Αυτό μου το είχε πει ο Παπαδόπουλος, ο μάναζερ που ήταν φίλε. Αλλά και για το άλλο όταν παίξαμε με την Αϊτκόβεν, είπε ο Φατ στο παιχνίδι στην Ολλανδία και μας είδε, μας χαιρέτησε. Έτσι ήταν πολύ ωραίος τύπος, ενθουσιώδης και μας είπε τότε για πράγματι ότι δεν περιμέναν το ΠΑΟΚ να έχει τέτοια απόδοση και στα δυο μας. Βέβαια είχαμε το καλό με το μέρος μας, είχαμε το προπονητή του Τσένα, ο οποίος ήξερε αρκετά καλά την ομάδα. Καταλάβετε και αυτό μας βοήθησε. Και εκείνο που μπορώ να πω, τα παιδιά τα νέα δώσαν το παν να βοηθήσουν εμάς με την εμπειρία και κάνανε το βέβαιο ξεκίνημα και στις καριέρες. Είτε αυτός λέγεται Μαλιούφας, είτε λέγεται Παλαξανδρίδης, Δημόπλος, Πασλάκος, όλοι αυτοί οι νεότεροι. Ο Μπανιώτης, όλοι. Ήταν τρομερή ομάδα και μεγάλη αδικία το γεγονός ότι δεν προκρίθηκε ο ΠΑΟΚ τότε από την Μπάγκερ. Γιατί όντως έχετε δίκιο ότι ήταν και θέματα διαφημίσεων και θέματα δημοφιλίας ομάδων και πολλά. Αν ευστοχούσαν οι παίκτες του ΠΑΟΚ, θα εκτελούσαμε πέναλτι μέχρι το πρωί, μέχρι να προκριθεί η Μπάγκερ. Δεν θα έβρισκε ένα τρόπο. Και μόνο αυτό που είπατε για την ευρικότητα των Γερμανών, ότι δεν ήξεραν αν μπορεί να εκτελέσει πέναλτι ο Φαφ, δείχνει πόσο ο βαθμός... Ο άγχος, θα είχα χάσει. Και εγώ εκεί χάρηκα, γιατί υποτίθεται ότι οι Γερμανοί και όντως είναι πιο ψυχροί από εμάς κατά πολύ, αλλά εκεί είχα χάσει. Και εγώ έτσι, αυτή έχω την ικανοποίηση και ακόμη σήμερα που το είχα χάσει, που δεν ξέρω τι τους γίνεται. Μάλιστα. Τους είχαμε συνδυάσει με την απόδοση, γιατί δεν παίξαμε καταρχήν κλειστά. Παίξαμε ανοιχτά. Δεν το περίμεναν. Καταλάβατε. Παίξαμε και offside που δεν το περίμεναν και αυτό, το οποίο πέτυχε εκείνο το βράδυ. Τι να σας πω, δηλαδή, ακόμη και ο Τσένναϊ είχε ενθουσιαστεί τόσο πολύ, δεν περίμενε και αυτός να κάνει τέτοια απόδοση. Εντάξει. Ήταν δύο παιχνίδια τα οποία έγραψαν ιστορία. Νομίζω ότι καθιέρωσαν τον ΠΑΟΚ και σε ευρωπαϊκό επίπεδο εκείνη την εποχή και στη συνειδήση των Ελλήνων φιλάθλων. Μα έτσι ψήνεται μια ομάδα, έτσι ενθουσιάζεται ο κόσμος, έτσι γίνεται μια καινούρια πλεάδα πάντα φιλάθλων και αυτό είναι το μεγαλύτερο κέρδος που μπορούσε να κάνει εκεί τη βραδιά για το ΠΑΟΚ και την ιστορία του. Να έρθουμε στο σήμερα. Στο σήμερα. Να δούμε για το σήμερα, γιατί όχι. Σήμερα σε κλειστερή κατάσταση ο ΠΑΟΚ. Πώς, δεν σας άκουσα. Έχει έναν άνθρωπο που μπορεί να... Λέω σήμερα είναι σε καλύτερη κατάσταση ο ΠΑΟΚ. Έχει έναν άνθρωπο που βοηθάει οικονομικά και εντάξει, όταν έχεις λυμμένο το οικονομικό πρόβλημα, όλα τα άλλα πάνε πιο εύκολα. Σχίζεται η ομάδα πιο εύκολα. Το ερώτημα, καταρχήν,
είναι αν ο ΠΑΟΚ με όσα σας έχει δείξει φέτος, κύριε Φουρτούλα, μπορεί να διεκδικήσει και εν τέλει να κατακτήσει το πρωτάθλημα. Κοιτάξτε, αυτό δεν το διακομεί, γιατί ο ΠΑΟΚ δεν υπάρχει περίπτωση ότι θα είναι με τον Ολυμπιακό πρώτο φαβορί. Το πιστεύω ακόμα. Μετά πιστεύω ότι έρχεται η ΑΕΚ και ό,τι υπόλοιπη. Κατάλαβες. Αλλά έχει τη δύναμη, έχει τα πόντα, έχει την... Έχει, την, έχει όλα τα φόντα να όχι μόνο πρωταγωνιστεί, να το πάρει. Και αυτή είναι η μοίρα του ΠΑΟΚ και των προσφεστών του ΠΑΟΚ. Ότι κάθε χρόνο πρέπει να είναι στη διεκδίκηση του πρωταθλήματος του κυπέλλου και να κάνουν όσο μπορούν πιο καλή πορεία στην Ευρώπη. Κύριε Φουρτούλα, πώς μπορεί ένα παιχνίδι από 4-1 να καταλήξει 4-4? Και μιλάμε για παιχνίδι του ΠΑΟΚ στην Τούμπα με έναν αντίπαλο που δεν είναι παραδοσιακή δύναμη, δεν είναι Μπάγερ Μονάχου. Σας ρωτώ γιατί έχετε παίξει ποδόσφαιρο, ήσασταν στα ποδητήρια, δηλαδή σκέφτηκε ο παίκτης του ΠΑΟΚ ότι τελείωσε το παιχνίδι, συνέβη κάτι άλλο, βοηθήστε μας. Και εμένα με εκπλήσει αυτό το αποτέλεσμα όταν έχεις 4-1 και όταν ξέρεις ότι ο Βόλος είναι επιθετική ομάδα. Ξέρω εγώ που γίνανε πολλά λάθη, δεν μπορώ να καταλάβω, δεν θα ρίξω ευθύνη σε κανέναν, αλλά τι να πω. Είναι λυπηρό ότι χάσαμε στα δύο μάτς με τα Γιάννα και με τον Ολυμπιακό, 5 βαθμούς, καταλάβετε. Ναι, βέβαια. Βλέπεις εκτός έδρας και γκολ βάζουμε και θα κερδίζουμε τους αγώνες. Δεν ξέρω τι πρέπει να κάνει. Εγώ δεν πήγα στο Νάτσι γιατί δεν έχω εμβολιαστεί. Βέβαια έχω περάσει την κορώνα, έχω τα αντισώματα, τα φυλάσσομαι κι εγώ. Αλλά αυτό που είδα στη τηλεόραση, εκπλήσωμαι ειλικρινά. Κάπου δεν ξέρω τι περίμενα. Αυτό δεν συμβαίνει κάθε μέρα φυσικά, αλλά την πληρώσαμε την εμείς τώρα. Πρέπει να σφίξουμε τώρα να περάσουμε αυτό το μάτς στην Ευρώπη θετικά και έχουμε ένα μάτς που με πάση θυσία πρέπει να κάνουμε και απόδοση και με ένα καλό σκορ με τον Ολυμπιακό μιλάω κάτω. Mm-hmm. Μιας που το αναφέρετε, απλά να ενημερώσω ότι οριστικά χωρίς κόσμο το παιχνίδι. Η απόφαση της Επιτροπής Εφέσεων της ΕΠΟ ήταν όπως αναμενόταν αρνητική, δεν έκανε αποδεκτή την έφεση του Ολυμπιακού. Ναι, δεν είναι αυτό καλό. Κοιτάξτε, δεν είναι αυτό καλό ούτε για το ΠΑΟΚ ούτε για τον Ολυμπιακό, να σου πω την αλήθεια. Εγώ τουλάχιστον ξέρω ότι ο ποδοσφαιριστής, εντάξει, μπορεί να νομίζω ότι είναι πιο εύκολο για το ΠΑΟΚ. Δεν λέει αυτό πολλά πράγματα. Δεν ξέρω για τον διαιτή τι ρόλο μπορεί να παίξει, ξένη διαιτή είναι κτλ. Mm-hmm. Αλλά είναι άσχημα να παίξει σε άδειες κερκίδες. Δεν είναι ωραίο. Δηλαδή, το ξέρει κάτι ποδοσφαιριστής, άλλο είναι όταν νιώθεις το παλμό των φιλάθλων, σου δίνει μια όψη είτε να σε αποδικαιμάσει είτε να σε βοηθάει. Βέβαια, έδρα είναι έδρα, αλλά φανταστείτε έναν τραγουδιστή να τραγουδάει σε άδειο μαγαζί. Είναι δύσκολο. Έτσι είναι και αυτούς ποδοσφαιριστές. Mm-hmm. Μάλιστα. Να μας κάνετε μια ανάλυση των δύο goalkeeper του ΠΑΟΚ, του Αλέξανδρου Πασχαλάκη και του Ζήφκο Ζήφκοβιτς. Κοιτάξτε, εντάξει, και οι δύο είναι σε όριμη ηλικία, πολύ ωραία κορμιά, πολύ καλά παιδιά φαίνεται. Ο Πασχαλάκης μέχρι αυτό τον αγώνα με τον Βόλο ήταν από τους καλύτερους ποδοσφαιριστές, νομίζω με τον Μπίσεσβαλ, ένας από τους καλύτερους και βοήθησε τον ΠΑΟΚ. Σε αυτό το μάτς, εντάξει, δεν μπορείς να ρίξεις ευθύνες μόνο σε έναν. Εδώ έχουν ευθύνες όλοι. Εγώ στο Πασχαλάκη θα το πω ακόμη μια φορά, γιατί θεωρώ ότι είναι ένα καλό παιδί και μάλιστα πολύ ενθουσιώδης. Εγώ θα έλεγα ότι μόνο όσο μπορεί πιο απλό παιχνίδι να το κάνει και να κατευθύνει όσο μπορεί περισσότερο την ομάδα του. Τίποτα άλλο. Γιατί αν δείτε, νομίζω το τρίτο γκολ που κολλάει δεξί μπακ με τον Βαρέλα, εκεί πρέπει να μιλήσει ο τερματοφύλακας πιο μπροστά, να τους κατευθύνει
κάτι δεν πήγε καλά. Να φωνάξει. Και βγήκε και αυτός και μπορούσε να φωνάξει πιο μπροστά, χωρίς να τους πανικοβάλει, να τους φωνάξει, μπορούσε να το αποφύγει αυτό το γκολ. Το ίδιο γίνεται και το τέταρτο γκολ από κόρνερ που γίνεται, δεν είναι. Ναι, σέντρα. Ναι. Έχεις τέσσερις παίκτες με δύο του Βόλου. Λίγο πρέπει να είναι πιο κοντά. Αυτό είναι βέβαια θέμα και προπονήσεως και τα πάντα, αλλά ο τερματοφύλακας εκεί πρέπει να φωνάξει, να το καταλάβουν, να ξέρουν τι πρέπει να κάνει ο καθένας. Ναι. Νομίζω ότι όλοι λίγο πολύ επαναπευθήκανε και μετά δεν ξέρω, δεν έγινε και το πέναλτι, δεν εξελίχθηκε σε γκολ. Ήθελε να γίνει 4-4, τι να πω. Τι να πω. Αλλά είναι κρίμα, κρίμα. Είχαμε 3 βαθμούς και δεν τους πήραμε, είναι κρίμα. Γιατί μας δίνεται ευκαιρία να έχουμε την κεφαλή στο πρωτάθλημα, να ξέρεις. Και νομίζω ότι μετά τον Ολυμπιακό, νομίζω, σε ποιότητα των ποδοσφαιριστών είναι ο ΠΑΟΚ. Και μετά μπορεί να πει ο ΙΑΕΚ και οι υπόλοιπες ομάδες. Έχει ευκαιρία ο ΠΑΟΚ να πάρει το πρωτάθλημα, το λέω ειλικρινά, πιστεύοντας ακράδαντα. Να ξαρθεί και Δεκέμβριος, σίγουρα θα γίνουν κάποιες προσθήκες, κάποιων ποδοσφαιριστών, αλλά είναι κρίμα, κρίμα. Με τα Γιάννα και το Ολυμπιακό χάσανε πολύτιμους 5 βαθμούς. Ωραία. Μάλιστα, ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ που μου υπενθυμίσατε τη βραδιά στο Μόναχο. Έχουμε μετάβριο ο ΠΑΟΚ να κάνει ένα καλό παιχνίδι και να περάσει και να το βοηθήσει αυτό το σκορ και απόδοση στο επόμενο παιχνίδι με το Ολυμπιακό. Ωραία. Εμείς ευχαριστούμε, κύριε Φούρτουλα. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά.